Ψάχνει, βρίσκει ωραία το Ματσιούλης. Εκεί με το μέγεθός του κερδίζει τον Παπαπέτρου. Και Παπαπέτρου κατεβάζει. Ένας point forward, όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι του και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Με κοντό αντίπαλο ο Μίτογλου. Βρίσκει τον Παπαπέτρου που είναι αμαρκάριστος. Σουτάρει, ευστοχή. Τρίποντο 4-7. Ποσοστία στα τρίποντα φέτος. Λοντζέσκι. Γκίκας με τον Παπαπέτρου, προτιμάει τον Λοντζέσκι που έχει το πεντάρι πάνω του. Ματσιούλης από μακριά είναι μέσα. Στα 6 και Ζόνια έχει δει το χρονόμετρο. Η αλλαγή είναι ο Γόντικας, περνάει με το mini Eurostep, είναι καλάθι. Και Ζόνια με το Χρυσικόπουλο μπροστά του. Και Ζόνια προσποιήσεις. Δεύτερη προσποίηση, δείγμα κλάσης απέναντι σε δύο αντιπάλους του Μάριο και Ζόνια. Γυρίζει, σουτάρει, αστοχή, έρχεται ο Μπέντιλι, μπάλα φτάνει στον Γιάνκοβιτς που ελέγχει τη φάση και πολύ ωραία πάσα στον Γόντικα. Μεγάλο, πολύ μεγάλο καλάθι. Κοιτάξτε, όλα ξεκινάνε από τον Γιάνκοβιτς, κάνει πάσα 15 μέτρων, περνάει από την άμυνα από μπροστά στο Χεζόνια και με θάρρος που κάνει φάουλ που χωρίς έχει τον Μίτογλου, προλαβαίνει ο Κωστής Γόντικας στο καλάθι της χρονιάς για τον παίκτη της ΑΕΚ. Παπαπέτρου. Δύο γη μεγάλων μπασκετμπολιστών. Γιος του Αργύριου, Ιωάννης Μπρέι. Παπαγιάννης προσποίησης στο Γόντικα. Θα καρφώσει εμφατικά και αντιδρά, εκτονώνεται σε αυτή τη μεγάλη για αυτόν φάση. Έχει αδειάσει το Γόντικα που δεν τον προλαβαίνει. Κοιτάξτε, έχει γίνει και φάουλ. Και ο ψηλός χρεώνεται με όλους με το πρώτο του φάουλ. Δεν έχουμε το τόσο δυναμικό παιχνίδι που είχαμε τις προηγούμενες αναμετρήσεις και αυτό φαίνεται και στα φάουλ. Μέικον προλαβαίνει το Χεζόνια, μεγάλη καμπύλη μέσα 24-27. Μορέιρα με αντίπαλο τον Παπαγιάννη. Μπορεί να παίξει και με πρόσωπο και με πλάτη. Σανδρός έχει αφήσει το Μέικον που δεν δοκιμάζει προς το παρόν για σουτ. Θα το κάνει τώρα και θα ευστοχήσει. Μην πείτε ότι εμείς δεν σας τα είπαμε. Το λάθος του Σανδρός να θεωρήσει πιο επικίνδυνο το ματσάρισμα του Μορέιρα με τον Παπαγιάννη. Έρχεται ο Μέικον Μπλοζάρη, είναι και ο Παπαπέτρου. Η μπάλα φτάνει στον Μόουζες. Προσπαθεί και βρίσκει το Μέικον. Δείτε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλο μάτς. Λοτζέσκι προσποίηση. Σουτάρει μέσα. Μέικον από μία κατοχή τουλάχιστον για να τελειώσει το ημίχρονο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 37-38. Μακρινό του Λοτζέσκι. Και Ζόνια είναι στον Μπρέι. 45 μοίρες στημένο σουτ. Μορέιρα. Μέικον. Δύο από τους πυλώνες επίθεσης ΑΕΚ. Στημένο σουτ του Ιζήση από τη γωνία είναι μέσα. Άλλα πλεονεκτήματα του Μόουζες. Και Ζόνια αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 47-49. Μέικον. Με Μπέντιλ μπροστά του. Και Ματσιούλης χαμηλά ο Ζήσης. Ματσιούλης από τα 7,5 μέτρα μέσα. Μέικον. Ραχιαία καταπληκτική στο Ματσιούλης. Γιάνκοβιτς χαμηλά στο Ζήση. Συγκλίνει Μορέιρα το φλότερ. Μέσα. Αλλά ακόμη δεν έχει δει το επιθετικό παιχνίδι που επιθυμεί ο Ισραηλινός κόουτς του Παναθηναϊκού. Δίκιο έχει, αλλά το ερώτημα ποιος θέλει αυτό. Μέικον από μακριά και αυξάνει κι άλλο τη διαφορά η ΑΕΚ. Παπαπέτρου. Σουτάρει από την κορυφή με ευστοχία. Μίτολου και Χεζόνια στα 6 λεπτά. Μπρέι. Έρχεται ο Παπαπέτρου σε κίνηση, ευστοχή σε ένα πολύ δύσκολο σουτ και μας το αποδεικνύουν. Προστέρψην όλων ημών των φίλων του μπάσκετ. Παπαπέτρου. Μπρέι. Παπαπέτρου με κοντύτερο αντίπαλο. Το σκρίνει την μπάλα από τον Παπαγιάννη. Παπαπέτρου. Στέκεται, προσποίηση, το έχει πάρει πάνω του Παπαπέτρου, ισοφαρίζει. Αλλά ήταν άτυχος στο σουτ. Και Ζόνια, side step, δύσκολο σουτ με καμπύλη, είναι τριών πόντων. Παπαπέτρου, το σκρίνει στην μπάλα του Παπαγιάννη. Παπαπέτρου, δύσκολο σουτ. Εδώ ο Μορέιρα, ευστοχή και η ΑΕΚ επιμένει, 71-77. Τον Μέικον, ο Μέικον κοιτάζει το χρονόμετρο. Εναντίον όλων, δεν υπάρχει φάουλ από τον Μπρέι. Ο Μπρέι απλώς βάζει τη σφραγίδα σε αυτό που έκανε σε όλο το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο αγώνας τελειώνει, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, 71-78. Η ΑΕΚ μετά από μια τεράστια, πολύ μεγάλη σειρά, αντάξια του ονόματος των αντιπάλων, χάνει τον Παναθηναϊκό.